Αν είχε ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής που κολυσιέργησε 4 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και 4 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τέτοιο πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Γιατί το 8 χρόνια κολυσιεργεί στο δεύτερο βαθμό τι η δίκη της Χρυσής Αυγής. Ένα κόμμα που νομικά δεν έχει καμία σχέση με τον Κασιδιάρη. Δεν υπάρχει κανένα υπόστρωμα. Υπάρχει ένα υπόστρωμα που γεννάει αυτές. Δεν είναι καθόλου υπόστρωμα. Είναι μια συστημική επιλογή. Είναι μια κατευθυνόμενη επιλογή. Δεν μπορεί να προκύψει ένα κόμμα από παρθενογένεση μέσα σε μια μέρα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω το σχόλιο.